Πίσω από ομπρέλες, κάτω από χαρτόκουτα, μία άλλη ζωή. Είναι οι άστεγοι του Τόκιο που προσπαθούν να επιβιώσουν. Ακόμη και έξω στο δρόμο, στο κρύο και τα αδιάκριτα βλέμματα ή πολύ περισσότερο την αδιαφορία των περαστικών, οι άστεγοι δεν εγκαταλείπουν την ιαπωνική συνήθεια να βγάζουν τα παπούτσια τους. Για εκείνους, ο δρόμος είναι το σπίτι. Κάθε βράδυ στη Σιτζούκου, έναν από τους πιο πολύ σύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς του πλανήτη, ίδια ανακοίνωση να απομακρυνθούν από το χώρο οι άστεγοι. Ο 84χρονος άνδρας αγνοεί τις προειδοποιήσεις. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να βρω κάτι να φάω, ομολογεί. Ακόμα και άνθρωποι με δουλειά δεν αντέχουν το κόστος ζωής στη Μεγαλούπολη, καταλήγοντας στο δρόμο ή σε κάποιο ίντερνετ καφέ. 1,5 τετραγωνικό μέτρο, 15 δολάρια, γεύμα από αυτόματο μηχάνημα πώλησης και απεριόριστη ποσότητα καφέ. Τα φώτα είναι διαρκώς αναμένα. Ακούς τους διπλανούς να μιλούν. Αλλά για τους ανθρώπους που δεν αντέχουν οικονομικά, ένα διαμέρισμα είναι το μη χείρον βέλτιστο. Πάνω από το 1 τρίτο της εργατικής δύναμης της Ιαπωνίας είναι υποαπασχολούμενοι ή υποαμοιβόμενοι. Είναι ένας φαύλος κύκλος, λέει ο Ντάισιρο Σασάκη. Έχω χρήματα για να πληρώσω αυτό που τρώω σήμερα ή για να κοιμηθώ, αλλά όχι χρήματα για να ελπίζω και να προχωρήσω στη ζωή μου. Εκείνος κατάφερε να βρει μόνιμο κατάλημα με τη βοήθεια μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Δεν συμβαίνει το ίδιο με όλους όμως. Το να ζητάς οικονομική ενίσχυση από την οικογένειά σου θεωρείται πράξη ντροπής, κάτι επέσχυντο στην Ιαπωνία. Ως εκ τούτου, για κάποιους ανθρώπους δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά η ζωή στο δρόμο.